σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εκθέτες και αγαπητοί μας επισκέπτες. Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε. Με ιδιαίτερη χαρά, η Artline Advertising υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και με συνδιοργανωτή το Δήμο Χίου, σας καλωσορίζουν στην 16η Γενική Εμπορική Έκθεση Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία Πρόταση 2014. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Σε μια εποχή παράπλευρους κρίσης, η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η προβολή προϊόντων και υπηρεσιών φέρεται αναγκαιότερη από ποτέ. Η Γενική Εμπορική Έκθεση Βορείου Αιγαίου Πρόταση 2014, η οποία έχει πλέον γίνει θεσμός, προσφέρει το ασύγκριτο αυτό πλεονέκτημα της άμεσης επαφής, που είναι τόσο αναγκαίο στη σημερινή εποχή, αποτελώντας έτσι ένα ισχυρό μέσο προβολής και προώθησης προϊόντων, αλλά και υπηρεσιών για τους επαγγελματίες. Παράλληλα, εξυπηρετεί και ενημερώνει τους καταναλωτές με τον καλύτερο τρόπο, προσφέροντας ειδικές τιμές και κληρώσεις μέσα σε μία πασχαλινή, ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα που την έχουμε όλοι μας τόσο πολύ ανάγκη. Ενημερωτικά σας αναφέρουμε και κάποιες από τις εκδηλώσεις της έκθεσης. Σε λίγο θα ξεκινήσουν γευστικές δοκιμές από χιώτικα προϊόντα στην είσοδο καθημερινά. Σε λίγο θα ξεκινήσει το Φεστιβάλ Γεύσεων. Σήμερα δηλαδή και αύριο επίσης στις 7 το απόγευμα στο χώρο των εκδηλώσεων. Μεγάλη επίδειξη μόδας με πολύ γνωστά μοντέλα της Showbiz το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα. Έχουμε σκεφτεί και τους μικρούς μας φίλους. Καθημερινά με καλλιτεχνικά εργαστήρια, δωρεάν παιδότοπο, παράσταση καραγκιόζη, βιβλιοπαρουσιάσεις, κλόουν και μπάλωνοκατασκευές. Και μην ξεχνάτε, σήμερα στις 8:30 το απόγευμα θα μας κρατήσει συντροφιά η μουσική παρέα του Αντώνη Μωραϊτάκη με αφιέρωμα στους ναυτικούς. Φέτος, με την παρουσία τους, μας τιμούν ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου, κύριος Κώστας Γανιάλης. Ο αντιδήμαρχος Χίου και εκπρόσωπος του Δημάρχου, κύριος Νικόλαος Νύκτας. Ο πρόεδρος τουριστικής προβολής Χίου, κύριος Κωνσταντίνος Μούδρος. Η Περιφερειακή Σύμβουλος και Διευθύντρια Πρόνοιας Χίου, κυρία Αποστολή Αλίκου. Ο αντιδήμαρχος Καμποχώρων, κύριος Στρατής Βελιογλάνης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, κύριος Μικές Γιαννάρας. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κύριος Αντώνης Καλαγιάς. Η κυρία Ρένα Δαμίγου, προϊσταμένη Δημοσίων Σχέσεων και Τουρισμού Χίου και πολλοί εκπρόσωποι φορέων και θεσμικών οργάνων Χίου. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χίου, κύριο Κώστα Γανιάρη, να έρθει κοντά μας για να μας χαιρετήσει. Σεβαστοί πατέρες, κύριοι αντιδήμαρχοι, σεβαστοί πατέρες, κύριοι αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητοί εκθέτες, φίλες και φίλοι. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που σήμερα
σήμερα για μια ακόμα φορά ανοίγει τις πύλες της η 16η έκθεση, εμπορική έκθεση στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που ηχείως για μια ακόμα φορά πρωτοστατεί, δίνοντας το παράδειγμα, προσκαλώντας και τους εκθέτες αλλά και το κοινό σε μια παραγωγική διαδικασία με παραγωγή προϊόντων και προσφορά υπηρεσιών, έτσι ώστε να έχουμε ένα αντίβαρο και μια αντιμετώπιση της κρίσης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση για να ενημερώσω για μια ακόμα φορά τον επιχειρηματικό και εμπορικό κόσμο της Χίου ότι 2014-2020, κατά την οποία εκτείνεται το νέο ΕΣΠΑ, η νέα προγραμματική περίοδος, ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό μέσα από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα θα διατεθεί για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την έξυπνη εξειδίκευση. Σε αυτή τη διαδικασία προσκαλούμε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο να επισκεφτεί τις ιστοσελίδες της περιφέρειας, να ενημερωθεί από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, έτσι ώστε στο κατάλληλο χρονικό διάστημα να υποβάλει τις προτάσεις του. Η δεύτερη επισήμανση είναι ότι όταν θα επισκέπτεστε τα περίπτερα, επισκεφτείτε και σταματήστε στο περίπτερο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για να δείτε την παρέμβασή της με την ιστοσελίδα HIO.gr, η οποία μπορεί να μας ταξιδέψει και να προσκαλέσει τους επισκέπτες και τους φίλους της Χίου στην πατρίδα μας. Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους επισκέπτες, και να συγχαρώ την Artline Advertising για την δουλειά που έκανε και ευχόμεθα να ξανασυναντηθούμε πάλι εδώ του χρόνου. Καλές δουλειές σε όλους και καλή επιτυχία και ευόδοση των σκοπών της εκθέσεως. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, κύριο Κώστα Γιάννη, και θα ήθελα να έρθει κοντά μας ο Αντιδήμαρχος Χίου και εκπρόσωπος του Δημάρχου, κύριος Νικόλαος Νίκτας. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, αγαπητοί διοργανωτές έκθεσης, αγαπητοί εκθέτες, κυρίες και κύριοι. Θέλω να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου του Πολύδου Λαμπρινούδη, ο οποίος είναι εκτός Χίου και δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα, σε αυτή την πραγματικά πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται και που έχει καθιερωθεί για 16η χρονιά ως θεσμός στο νησί μας, σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα διανύει τη χειρότερη κρίση μεταπολιτευτικά. Η Χίος διανύει επίσης τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων ετών και εννοείται ότι το μεγάλο βάρος έχει πέσει κυρίως σε εσάς επαγγελματίες. Γι' αυτό αυτές οι μικρές οάσεις, αυτές οι μικρές προσπάθειες είναι πολύ σημαντικές προκειμένου να προωθηθούν τα προϊόντα, τα τοπικά προϊόντα και όχι μόνο, και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικά. Ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης ότι το ΕΣΠΑ 14-20 θα είναι ένας μοχλός που θα απευθυνθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στους ιδιώτες, τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες. Πράγματι έτσι είναι, αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο ρότα, θα πρέπει να αλλάξουμε πορεία, θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το κατεστημένο, το γνωστό, αυτό που κάθε χρόνο προσπαθούμε να πετύχουμε, να εξυγχρονιστούμε, να δούμε νέα προϊόντα, νέους τρόπους διάθεσης, νέους τρόπους marketing, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί, κάτι που θα μας δώσει περισσότερο προβάδισμα, ώστε να μπορούμε να επιτύχουμε και να σταθούμε στα πόδια μας. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές της έκθεσης πραγματικά, γιατί γνωρίζω ότι έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά και όσους συμβάλλουν σε αυτό, και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχό μας, τον κύριο Νικόλαο Νίκτα. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε όλους τους εκθέτες, τους επισκέπτες
και τους φορείς που μας στηρίζουν, παρόλη την κρίση που περνάει ο εμπορικός κόσμος, σε αυτή την προσπάθεια που κρατάει 15 ολόκληρα χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους σπόνσορες της έκθεσης είναι Everest, Ελληνικό Κάστρο, Vidalis Market, Αίθουσα Κοινωνικών Εκδηλώσεων Χάραμα, Ανθοκαλλιέργειες Ξιντάρι, Παιδικά Πολυκαταστήματα Κουμής, Χαρτοβιομηχανία Τουλίπα, Μελέκος Health Club, Γερανή Γιώργος Σκαπινάκης, καθώς επίσης και το μεγάλο χορηγό Workshop, και να ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία σε όλους. Κάπου εδώ μπορούμε να ξεκινήσουμε για τα εγγένεια. Θα κόψουμε την κορδέλα, κυρία Καπιθέλη.